Είμαι στον αέρα! Είμαι στον αέρα! Πήραμε Audi Q4 e-tron, 300 άλογα, τετρακίνητο. Φορτώσαμε Audi Aerofoil e-tron και κατευθυνόμαστε στη λίμνη Βουλιαγμένης. Όχι τη λίμνη Βουλιαγμένης που ξέρουμε στην Αθήνα, στη λίμνη Βουλιαγμένης στο Λουτράκι. Πάμε να πετάξουμε πάνω από τη θάλασσα. Εκεί θα συναντήσουμε τον Ηρακλή, ο οποίος θα μας λύσει όλες τις απορίες για αυτό το καινούριο παιχνίδι θαλάσσης και θα μας μάθει τα μυστικά για να μπορούμε κι εμείς να πετάμε πάνω από τη θάλασσα. Είμαστε τυχεροί, γιατί δεν έχει και κόσμο. Βγάζουμε πράγματα. Audi Aerofoil. Αδερφάκι, ξαδερφάκι. Πίσω εδώ είναι η μπαταρία, σανίδα και ο υπόλοιπος εξοπλισμός. Πάντως θα πας και μόνος σου, έτσι. Αυτή εδώ είναι φοβερή παραλία και για το καλοκαίρι. Γεια σου, Ρακλή. Βασιλή. Τι έγινε. Καλά. Όλα καλά εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα. Ήρθαμε από Αθήνα, έτσι. Ωραία. Φορτώσαμε, έφερες και στα δικά σου, είδα. Εννοείται. Τι έχουμε εδώ πέρα, τι είναι αυτό εδώ? Εδώ είναι μια σανίδα η οποία θα πετάξουμε σήμερα. Ναι. Και θα φτάσουμε τα 55 χιλιόμετρα. Φεύγω. Στη θάλασσα. Στη θάλασσα, ναι. Δηλαδή 30 μίλια. Σωστά. 30 μίλια στον αέρα. Στον αέρα, ναι. Πάμε να μας δείξεις λίγο τι, πώς λέγεται εδώ, Audi. Audi Aerofoils. Σχεδιάζεται και κατασκευάζεται στο εργοστάσιο στη Γερμανία. Made in Germany. Σωστά. Και τι κάνουμε εδώ τώρα, παίζουμε. Παίζουμε. Εμείς ξέραμε μέχρι τώρα τις κανονικές σανίδες, επειδή αυτές στο σερφ παίρνεις ένα κύμα και πας. Είναι πανομοιότυπες. Άντε κανένα windsurf, κάτι τέτοιο. Είναι πανομοιότυπες, απλά έχουμε ένα υδροπτέρυγο, το οποίο λέγεται αλλιώς e-foil, ναι. Το οποίο βγαίνει εκτός νερού, με το χειριστήριο το οποίο βρίσκεται εδώ, στο χέρι μου. Uh-huh. Και έχουμε και την τουρμπίνα jet impeller, το οποίο είναι το κλειστό σύστημα προώθησης. Θυμίζει λίγο υπτάμενο δελφίνι, σαν αυτά που πηγαίνουν που σηκώνεται και μένει στα πτερίγια, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Απλώς σε πολύ compact μορφή. Ακριβώς. Και με μάσα από πάνω. Και θα κάνουμε σερφ, θα σερφάρουμε στον αέρα. Πόσο δύσκολο είναι? Είναι πανεύκολο και θα πάμε να το δούμε τώρα. Αυτό το πανεύκολο τώρα με προβληματίζει και το γέλιο με προβληματίζει. Μαζί μου θα μάθεις τα πάντα. Θα σε φτιάξω. Είσαι και instructor δηλαδή. Εννοείται. Instructor και κάνουμε και μαθήματα. Ωραία, θα μας κάνει και μάθημα. Άρα πάμε λίγο να μας δείξεις έτσι εδώ. Σανίδα. Σωστά. Σωστά. Εδώ έχουμε τη σανίδα. Είναι η μεγάλη σανίδα, η οποία είναι στα 108 λίτρα για τους αρχάριους. Εδώ, βλέπω αρχάριος. Μπορεί να σηκώσει μέχρι και 120 κιλά βάρος. Τον Αποστόλη, εννοείται. Ναι. Να τη βολέψεις. Οριακά είμαι. Οριακά. Για πάμε εδώ. Είναι όλη η σανίδα carbon και αυτή τη στιγμή είναι η πιο ελαφριά σανίδα στην αγορά. Όπως βλέπεις, ζυγίζει... 7-8, 10 κιλά. 7-8 κιλά, ναι. Μόνο η σανίδα. Ωραία, και εδώ τώρα πώς συνδέεται? Λοιπόν, θα γυρίσουμε ανάποδα τη σανίδα. Ωραία, πάμε. Εδώ έχουμε σανίδα. Τι άλλο? Έχουμε την μπαταρία. Uh-huh. Η μπαταρία ζυγίζει 13 κιλά. Έχει και ωραίες θήκες. Και έχει πάρα πολύ ωραίες θήκες. Και για προστασία τον ήλιο και γενικά προστασία και από σκόνες για την υγεία της μπαταρίας. Περίμενε τώρα. Αυτή δεν έχει πρόβλημα με το νερό. Δηλαδή, αν πάρει νερό, αν είναι, την πετάξει είναι το νερό. Είναι full αδιάβροχη. Μέχρι και 30 μέτρα μπορεί να πέσει η μπαταρία και να την πιάσουμε, αν μπορούμε. Μην το επιχειρήσετε. Όχι. Ωραία. Full αδιάβροχη και κρατάει 2 ώρες αυτονομία, mm-hmm. και μπορεί να διαρκήσει μέχρι και 40 χιλιόμετρα. Σε πόση ώρα φορτίζει? Σε 2 ώρες μεταχειφορτιστή, τον οποίο θα δούμε τώρα. 2 ώρες σε κούραση, 2 ώρες σε προπόνηση. Εδώ έχουμε μια βαλίτσα η οποία έχει όλα τα παρελκόμενα από ταχυφορτιστή, από την καρίνα, από τα πτερίγια. Και έχουμε εδώ ένα μικρό βαλιτσάκι, το οποίο έχει μέσα τις βίδες, ώστε να ενώσουν τα κομμάτια με 9 βίδες. Ενώνονται η καρίνα με την σανίδα. Άμα χάσουμε μία βίδα. Έχουμε ανταλλακτικές βίδες στο κουτάκι εδώ. Είναι πολύ περιποιημένα εδώ πέρα. Είναι όλα περιποιημένα. Όλα στη θέση τους, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσεις τίποτα. Δηλαδή και όταν κάνεις unboxing και όταν κάνεις boxing, ακριβώς, πάλι τα βάζεις στη θέση τους και... Ακριβώς. Έχουμε επίσης το χειριστήριο. Mm-hmm. Τον ταχυφορτιστή και το φορτιστή του τηλεχειριστήριου. Πτερίγια εδώ, όλα αυτά, ε. Ναι. Εδώ τι είναι εδώ? Αυτό είναι το κατσαβιδάκι, το οποίο βιδώνεις τις βίδες πάνω στη σανίδα. Και εδώ είναι το manual. Αυτό. Και τώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Εγώ... Ξεκινάμε να το στήσουμε, ναι, με τις 9 βίδες που είπαμε. Σε πόση ώρα γίνεται αυτό? Μέσα σε 3 λεπτά. 3. Ναι. Ο χρόνος σου μετράει από τώρα. Πάμε. Όπα. Γιατί έχουμε 3 καλώδια?
Λοιπόν, τα τρία καλώδια είναι για την μπαταρία και το ένα από αυτά συνδέεται με τον εγκέφαλο που μας δίνει όλες τις πληροφορίες στο χειριστήριο. Από την ώρα που έχουμε πετάξει, εννοείται, έτσι ζεν, από τα χιλιόμετρα, από την ταχύτητα, από όλα. Μετά το πέταγμα και μπλουμ. Και μπλουμ, ναι. Κάρμπον όλο, έτσι. Όλο κάρμπον, όλο αφρακώνει. Κοιτάς, δεν βιδώνεις όμως, να με βοηθήσεις. Σε βοηθάω, μια μάτια. Άντε, έλα, για φέρε να βιδώσω. Να το δεις κι εσύ. Πόσο, θέλει να το σφίξουμε πολύ ή χιαστή βιδώνουμε. Χιαστή βιδώνουμε, πάντα, και βιδώνουμε μέχρι έναν παλό. Ένα τσίκ. Ένα παλό ήχο. Άμα κλωτσίσει βίδα. Άμα, μετά ήθελε κολάουζου, ναι, όπως λέει και ο Μάστερ. Είμαι καλός βοηθός, έτσι. Δεν έχει παράπονο. Μεγαλύτερο. Όλα ηλεκτρικά τα έχετε, ένα από ένα φορτιζόμενο δεν φέρατε. Τι λέει. Θα φτιάξω εγώ. Ωραία, τέσσερις βίδες. Πόσες είπες? Τέσσερις, τρεις, εφτά και δύο, εννιά. Εννιά βίδες. Τώρα πάμε να ξεβιδώσουμε γιατί είναι ήδη πάνω οι βίδες. Εδώ. Ναι, μας δίνει ο κατασκευαστής πάνω. Στο κουτί. Άουντι, ρε παιδί. Βάζουμε το μεγάλο το πτερίγιο. Το οποίο είναι το 1350. Γιατί υπάρχουν διάφοροι τύποι πτερυγίων. Αυτό είναι το πιο μεγάλο. Το free ride. Για αρχάριους, έτσι. Για αρχάριους. Όσο πιο μεγάλο, τόσο πιο για αρχάριους. Πιο σταθερό. Τόσο ναι. Περισσότερο για αρχάριους. Ξεκινάμε τη μεσαία βίδα, εδώ. Σωστά. Μέχρι τώρα είναι εύκολο. Κάτσε να βιδώσω εδώ γιατί σε κούρασα. Τώρα μιλάω σωστά. Είναι πραγματικά ποιοτικό σανίδι. Εδώ μιλάμε για μια τεράστια. Premium και εδώ, έτσι. Premium, ναι. Premium. Δώσε μας μια τάξη μεγέθους, παιδί μου. Πες ότι πρώτα απ' όλα για να ασχοληθεί κάποιος πρέπει να είναι fit. Fit δεν θα το έλεγα. Εντάξει, για σένα λέει τώρα. Θα κάνουμε γύρω. Καθίστε να δείτε. Αυτή η σανίδα συγκεκριμένη, επειδή είναι πιο μεγάλη, είναι adventure. Μπορεί να κρατήσει μέχρι 120 κιλά αναβάτη. Σαν λέμε. Ναι. Και μας δίνει τη δυνατότητα να πετάξουμε μια μισή ώρα, λόγω του βάρους. Α, όσο πιο ελαφρύς είσαι, τόσο καλύτερα. Τόσο καλύτερα. Και τόσο πιο ελαφριά θα πετάξεις, πιο γρήγορα θα πετάξεις και θα διανύσεις περισσότερες. Δώσε μας, Ηρακλή, δώσε μας μια τάξη μεγέθους οικονομική. Πόσο ξεκινούν γενικότερα τα foil και πόσο μπορούν να φτάσουν? Ξεκινάνε από τα 6 και ανεβαίνουν μέχρι τα 13 χιλιάρικα, τα οποία αυτή τη στιγμή αυτό το σανίδι που βλέπουμε μπροστά μας, τη Audi, κοστίζει 12.700 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Ωραία, τώρα κάναμε συνδεσμολογία. Σωστά, και τώρα πάμε να τον αποδιοδοκιρίσουμε. Μπαταρία. Η μπαταρία 13 κιλά, είναι το πιο βαρύ κομμάτι. Κάνεις και. Και γυμναστικούλα, ναι. Να σου πω, είχα μια πορεία γιατί κοίταζα. Εδώ. Τι είναι αυτό εδώ? Εδώ έχουμε ένα κουμπί, το οποίο είναι on-off. Και βλέπουμε και πόση μπαταρία έχει. Ακριβώς. Έχει κάποιες μπάρες, η οποία μας δείχνει πόση διάρκεια έχουμε ακόμα. Να υποθέσω ότι και στο control το οποίο έχουμε στο χέρι, βλέπεις και από εκεί, έτσι. Σωστά. Α, ωραία. Το χειριστήριο τα λέει όλα πάνω. Από τη σανίδα της μπαταρίας. Τα κιλά. Τα κιλά δεν τα λέει, όχι. Εδώ είναι το κουτί της μπαταρίας. Α, τα καλώδια. Τα καλώδια από τα πτερύγια. Ακριβώς. Είναι ενσωματωμένα πάνω στην καρίνα. Και βλέπουμε εδώ πάρα πολύ τρομερή δουλειά από την Audi Aerofoils. Εντάξει, φινίρισμα τώρα εδώ, καταλαβαίνεις το φινίρισμα. Καταλαβαίνεις ότι είναι όλο κάρμπον. Ξέρεις τι μου θυμίζει, μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, και δεν πιάνεις το ταμπλό να δεις τα υλικά, μαλακά υλικά. Δηλαδή εδώ πιάνεις, αγγίζεις και καταλαβαίνεις ότι έχει. Είναι κάτι, είναι κάτι πολύ premium. Ποιοτικό. Έτσι, ναι. Είναι premium προϊόν. Για δούμε και την μπαταρία τώρα. Λοιπόν, η μπαταρία. Ωραία, μας τα παρουσιάζει εύκολα, Ηρακλή. Η μπαταρία μπαίνει. Α, και έχει κάθε μία το χρώμα της. Έχει κάθε μία το χρώμα της. Να δοκιμάσω. Ναι, εννοείται. Πιέζεις, απλώς κουμπώνει, έτσι. Απλό κουμπώνεις, το πιέζεις με το δάχτυλό σου. Έτσι. Αυτό ήταν. Ακριβώς. Μέχρι να ακούς το κλακ. Α, εγώ δεν άκουσα. Α, να, τώρα το άκουσα. Και εδώ έχουμε το καλώδιο της μπαταρίας, η οποία μας δίνει τα πάντα στο χειριστήριο. Κλείνουμε και με το που κλείσουμε, σφραγίζουμε και ακούμε τον ήχο το που έγινε η σύνδεση της μπαταρίας με την σανίδα. Και ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να πετάξω. Πάμε. Ηρακλή, εγώ έπεσα τώρα. Πέφτεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να χτυπήσω. Όχι, κανένα σημείο του σώματος δεν μπορεί να ακουμπήσει την προπέλα, το impeller jet. Γιατί αυτό και είναι το πιο επικίνδυνο που μπορούμε να πούμε. Ακριβώς. Γιατί πηγαίνει και πολύ γρήγορα. Εδώ πάτα έχουμε, λίγο, εδώ έχουμε κλειστού τύπου impeller, το οποίο και να βάλω τα δάχτυλά μου. Άσε, μην τα βάλεις. Και να βάλω δάχτυλά μου δεν γίνεται κάποια επαφή με την. Είναι σημαντικό αυτό. Σημαντικό για την ασφάλεια μας. Είναι. Όχι μόνο για τη δικιά μας, γιατί πες ότι κάνουμε. Φεύγει, πάει λίγο πιο μακριά, μην χτυπήσει και κάποιον άλλο. Ακριβώς. Και εδώ τώρα, αυτή είναι μια σανίδα για αρχάριους εδώ. Εδώ είμαστε για πιο προχωρημένο στάδιο, το οποίο θα την καβαλήσω εγώ.
και θα πάμε μαζί παρέα-παρέα δίπλα-δίπλα. Αν το καταφέρουμε. Εάν το καταφέρουμε. Αλλιώς. Ο ειδικός, εγώ. Ο ειδικός. Για όλα. Ο κλασικός, τα ξέρω όλα. Ναι, τα ξέρω όλα. Ωραία, επίσης, πάμε. Θέλω να πω επίσης για το χειριστήριο. Όταν γίνει πτώση και πέσεις και βγεις εκτός της σανίδας, γίνεται αυτόματο lock, κλειδώνει αυτόματα, ώστε να μην τρέξεις και κολυμπήσεις για να την πιάσεις. Οπότε, με το που πέσεις, κλειδώνει και έτσι είναι πιο εύκολο για να ξανανεύεις, για να ξανακάνουμε. Κολυμπάς, για να την πιάσεις. Πάμε. Πάμε. Πάμε, πάμε. Αυτή τη στιγμή τη σανίδα τη ρίχνουμε με αυτόν τον τρόπο, ώστε να μην βρει η καρίνα στα ρηχά. Επίσης, έχουμε 80 εκατοστά καρίνα, που μας προσφέρει να βγούμε πάρα πολύ ψηλά από το νερό. Είναι η μεγαλύτερη καρίνα στην αγορά, να ξέρεις. Τρομακτικό θα είναι. Είναι. Σαν να είσαι στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας. Ακριβώς. Σαν να πετάς με αεροπλάνο. Άρα, όταν μπούμε μέχρι εδώ το νεράκι, τη γυρίζουμε. Ακριβώς. Μέχρι ένα μέτρο τη γυρίζουμε. Βασίλης, έτοιμος. Εντάξει, το μυστικό είναι νομίζω στη δύναμη που ασκείς στον γκάζι, έτσι. Ακριβώς. Πρέπει να βρεις μια ισορροπία εφόσον βγεις από το νερό στον γκάζι. Γιατί αυτό σε κρατάει ζωντανό. Όχι βρεγμένο. Όχι βρεγμένο. Μπράβο, πολύ ωραία. Ξεκινάμε με τα γόνατα. Τέλεια. Βάλε λίγο πιο μπροστά το σώμα σου. Το μπροστά πόδι πρέπει να κουμπάει σχεδόν στο λόγο. Στο λογότυπο. Μπράβο, εκεί. Πολύ ωραία. Κοίτα ευθεία. Κοιτάζουμε ευθεία, μπράβο. Τέλεια, τώρα έχει μια τέλεια ταχύτητα. Πολύ ωραία ταχύτητα. Βάλ το σώμα σου λίγο πιο μπροστά και δώσε ταχύτητα. Μπράβο. Μπράβο, σήκωσε λίγο το σώμα σου μπροστά πίσω θέλω. Μπράβο, εκεί. Δώσε ταχύτητα. Ρίξω βάρος σου κι άλλο πίσω, κι άλλο πίσω, κι άλλο πίσω. Μπράβο, όπα, εκεί είσαι. Κράτα ισορροπία, μπράβο, αυτός είσαι, μπράβο. Εκεί, εκεί, σιγά σιγά το γκάζι, σιγά σιγά, σιγά σιγά. Μπράβο. Μπράβο. Βουτιά, καλά, τέλειο, έτσι. Βασικά, το μυστικό είναι να έχεις εδώ σταθερό γκάζι. Άπαξ και πατήσεις λίγο παραπάνω το γκάζι ή κάνεις σούζα ή πέφτεις. Στην αρχή ξάπλα. Σιγά σιγά πάμε σε γόνατα. Κοιτάτε εδώ, γόνατα. Εντάξει, έχει μια δυσκολία τώρα είναι η αλήθεια. Αλλά είναι τρομακτικά φαν. Και εδώ τώρα ρυθμίζω το γκάζι. Δεν είναι δύσκολο, δείχνει, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο. Πιάνουμε ένα συγκεκριμένο ρυθμό ταχύτητας και προσαρμόζουμε τώρα να σηκωθούμε. Εντάξει, εδώ είναι η δυσκολία τώρα για να πω την αλήθεια. Σηκώθηκα. Ωραία. Θα έλεγα είναι και δεν είναι εύκολο, αλλά είναι τόσο φαν που δεν σε νοιάζει. Δηλαδή και βουτιά να κάνεις και να πέσεις, ούτε καν σε νοιάζει. Πρέπει πάω γρήγορα. Το είναι και το γκάζι και να μπορείς να ελέγξεις το σώμα. Είμαι στον αέρα, είμαι στον αέρα, είμαι στον αέρα, είμαι στον αέρα, είμαι στον αέρα. Όχι ρε φίλε, τέλειο, όχι ρε εσύ. Καρατέλειο, καρατέλειο. Εντάξει, νομίζω ότι στο καλοκαίρι έχουμε να παίξουμε, έτσι. Εντάξει, πολύ παιχνίδι, πολύ παιχνίδι. Σανίδα, τώρα έχει σβήσει, έτσι. Για να την ξεκλειδώσεις, εδώ πατάς κουμπί, unlock και τώρα γκάζι. Δείτε εδώ, 10 χιλιόμετρα, ανεβαίνει σιγά σιγά. 16 χιλιόμετρα, 17. Τιμωτέ, τιμωτό, πω, 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 πω.
Δεν πάμε καλά, δεν πάμε καλά. Αυτό που αισθάνεσαι όταν βγαίνεις είναι ο... Ρε, αυτό είναι φοβερό. Ωρε εσύ, αυτό είναι Audi και πράγμα. Εσύ που τραβάς εκεί δεν κουβαλάς και τίποτα. Μόνο δεν τα κάνεις. Άντες για πεις καφέ, δεν έχεις να κουβαλείς τώρα τίποτα.